Στην αναγέννηση είχαν προαναγγείλει από την περασμένη εβδομάδα πως μετά τον αγώνα με το Διαγόρα θα έβαζαν σε εφαρμογή τα μεταγραφικά του σχέδια και αφού το μάτς με την ομάδα της Ρόδου πέρασε, έστω και χωρίς επιτυχία, περνούν από τη θεωρία στην πράξη. Οι άνθρωποι των Κιτινόμαμων βρίσκονται στη τελική ευθεία για να ολοκληρώσουν τουλάχιστον μια μεταγραφή μέχρι τα τέλη της εβδομάδας και η οποία θα αναφέρεται στη θέση του μεσοεπιθετικού, θέση που η αναγέννηση πονάει από την αρχή του φετινού πρωταθλήματος. Υπάρχει ένας κανονικός μεταγραφικός σχεδιασμός που πιστεύω ότι με προσπάθεια και κινήσεις στοχευμένες θα γίνει. Δεν υπάρχει ομάδα που δεν κυνηγάει το καλύτερο. Η ομάδα της αναγέννησης αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε αυτό το στάδιο που μπορεί να γίνει ακόμα πιο ανταγωνιστική. Θα γίνουν κινήσεις με βάση το συμφέρον και το καλό της ομάδας και να κάνουμε ουσιαστικά μια πολύ καλύτερη πορεία από αυτή που έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Οι πληροφορίες που διαρρέουν από τους ανθρώπους της αναγέννησης για τον ποδοσφαιριστή που θα αποκτηθεί απλά τον περιγράφουν χωρίς να τον κατανομάζουν. Πρόκειται για ένα ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται στη θέση του επιτελικού μέσου, είναι κοινοτικός, αγωνίζεται σε ομάδα της Β' Εθνικής, κάτι που δεν θα του δημιουργήσει πρόβλημα προσαρμογής και το κυριότερο, είναι έτοιμος να λύσει τη συνεργασία του με το σύλλογο που αγωνίζεται για να έρθει ως ελεύθερος στην Καρδίτσα. Με αυτόν τον ποδοσφαιριστή έχουν έρθει σε συμφωνία οι άνθρωποι της αναγέννησης και τον περιμένουν τις επόμενες ημέρες, πιθανότατα μέχρι τα τέλη της εβδομάδας, για να υπογράψουν την έναρξη συνεργασίας τους.